σας παιδιά, τι κάνετε, ελπίζω καλά, είμαι καλά και πάμε στο βίντεο. Σε 4 μέρες θα πάω Βερολίνο, οπότε είπα να κάνω επιτέλους την βαλίτσα. Εννοείται πως επειδή είναι 4 μέρες πριν δεν θα τα βάλω όλα μέσα, θα αφήσω για τελευταία στιγμή υγροφακών, φακούς, οδοντόκρεμες, οδοντόβουτσες και αυτά. Αλλά τώρα θα βάλω κάποια outfits περισσότερο και προϊόντα που θέλω να πάρω, ώστε να τα έχω έτοιμα και να μην χρειάζεται τελευταία στιγμή να τα βάλω. Αυτή είναι η βαλίτσα που θα χρησιμοποιήσω, ελπίζω να είναι το επιτρεπτό μέγεθος. Γιατί τώρα που τη ξαναβλέπω παίζει να μην είναι το επιτρεπτό μέγεθος. Αλλά εγώ αυτή θα πάρω, μια χαρά και η αποσκευή μου φαίνεται. Απλά περίμενα ότι θα ήταν πιο μικρή, αλλά νομίζω ότι αρκεί για τα πράγματα που θέλω να πάρω. Θα πάρω αυτό το καπέλο που φοράω, για να προστατευτώ τον ήλιο. Μετά από ρούχα θα πάρω αυτό το σορτσάκι πιτσάμας. Και λογικά κάποιο random μπλουζάκι που θα έχω καθαρό εκείνες τις μέρες για πιτζάμα. Γιατί γενικά δεν μου αρέσει να έχω πιτζάμα, συνήθως φοράω ό,τι πιο άκυρο και άνετο έχω. Αυτό το σορτσάκι. Το αγαπάω πάρα πολύ. Είχα ξεχάσει ότι το έχω για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Αλλά ναι, το έχω. Και είναι από τις καλύτερες αγορές που είχα κάνει. Εννοείται thrifted. Και αυτό επίσης εννοείται thrifted. Tommy Hilfiger σορτσάκι, που είναι άνετο και τέλειο. Και επίσης από τις καλύτερες αγορές που είχα κάνει. Δηλαδή, wow. Αν και το έχω ψιλολερώσει. Είναι λερωμένο με λάσπη, γιατί το είχα πάρει μαζί μου στο φεστιβάλ και δεν έφυγε. Να το έχω πλύνει από τότε 3 φορές σίγουρα. Μετά αυτή τη φουστίτσα. Και σε περίπτωση που κάνει κρύο θα πάρω ένα καλσόν, ώστε να το βάλω από κάτω, από τη φούστα ή τα σορτσάκια. Έκανα βίντεο, Χρύσα, οπότε θες να πεις ένα γεια στο κοινό μου. Γεια στο κοινό της Μίριαμ. Είμαι πολύ μεγάλη φαν της και δεν πιστεύω ότι με έχει πάρει τηλέφωνο αυτή τη στιγμή. Ναι. Θέλω να τη ρίξω, ακόμα και την πήρα εγώ τηλέφωνο. Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα, για τη συμμετοχή σου. Φυσικά θα πάρω μία tote bag για να έχω και για ώρα ανάγκης. Γιατί εντάξει, θα έχω σακίδιο, αλλά λογικά θα είναι γεμάτο πράγματα, οπότε δεν θα βολεύει. Οπότε χρειαζόμουν αυτό. Έχει και κονκάρδες No Hate και μια και θα πάω με ένα πρόγραμμα σχετικά με το No Hate Speech, είναι ό,τι πρέπει. Επίσης θα έχω αυτό το SSL που θα έχω μέσα σε One, οδοντόκρεμα και καλλιντικά. Λέω να βάλω κάποια κρέμα, μαλλιών ή κάτι να έχω. Έχω πολλές που είναι κάτω από 100 ml, οπότε είναι ότι πρέπει για να ταξιδέψω και να μην μου τι πάρουν. Μόνο εγώ σκέφτομαι πόσο τέλειο παίζει να είναι να δουλεύεις σε αεροδρόμιο και να μπορείς να πάρεις όλα τα προϊόντα που πετάγονται γιατί δεν μπορείς να μπεις μέσα στο αεροπλάνο με αυτά. Μια φορά είχα δει ένα κύριο που κουβαλούσε ένα κάδο από τα προϊόντα που δεν μπόρεσαν να πάρουν μαζί τους οι επιβάτες και εξήχαν προϊόντα από το άνοιγμα του κάδου και ήταν τεράστιος και τον έβγαζε έξω και εγώ μου σε φάση. Να του τον πάρω. Θα προσθέσω καλτσούλες για να έχω. Από παπούτσια λέω να πάρω τα αθλητικά μου που θα τα φοράω και αυτά εδώ τα μωράκια, άμα βγούμε ή κάτι. Μετά ένα μπλουζάκι λίγο πιο χοντρό για να μην κρυώσω. Μαύρο basic μπλουζάκι, γιατί όχι. Ελπίζω να μην κάνει ζέστη μόνο και απορροφάει τη θερμότητα. Δεύτερο μαύρο basic μπλουζάκι. Οπότε αν με δείτε στις φωτογραφίες να φορά μαύρο δεν είναι το ίδιο, είναι διαφορετικά μπλουζάκια όπως μπορείτε να δείτε. Και μπορώ και τα διπλώνω, wow, μπράβο, είναι ό,τι πρέπει για διακοπές. Ένα μπλουζάκι όχι τόσο basic. Γενικά να διπλώνετε τα ρούχα κάπως σε πολύ... Να τα διπλώνετε πολύ, σε πολλές δίπλες, δεν ξέρω τέλος πάντων. Εκτός και αν θέλετε τόσο πολύ να είναι σιδερωμένα. Θα πάρω για πιτζαμούλα αυτή την μπλουζίτσα που είναι από το Input, το φεστιβάλ, που ήμουν εθελόντρια. Και είναι ωραίο γιατί μου δώσαν δύο μπλούζες και τις έχω για πιτζάμες τώρα. Αυτά έχω να βάλω προς το παρόν. Έχασα το αρωματάκι αυτό που θα πάρω μαζί μου, το γλυκούλι. Ο ευτυχώς έχει πλαστικό μπουκαλάκι και δεν θα μου σπάσει. Γενικά προς το παρόν θα βάλω μόνο αυτά. Τα υπόλοιπα που θα βάλω είναι μία ζακέτα γιατί εντάξει παίζει να κάνει κρύο και να κρυώσω. Λέω να πάρω και μία ομπρέλα γιατί μπορεί να βρέξει. Μετά εξοπλισμό για την κάμερα, δηλαδή φορτιστή κινητού. Λεφτά, να θυμηθώ να κάνω check-in. Επίσης έχω να πάρω και κάποιες λουκουμάδες γιατί θα κάνουμε μια βραδιά που όλοι θα φέρουν φαγητά από τη χώρα μας. Οπότε έχω πάρει λουκουμάδες και... Αλλά θα τους βάλω τελευταία στιγμή για να μην χαλάσουν. Ναι, αυτά ήταν όλα, δεν χρειάζομαι κάτι άλλο. Και θα σας δείξω πόσος χώρος περίσσεψε στη βαλίτσα. Όπως μπορείτε να δείτε, αυτός είναι ο χώρος που περίσσεψε στη βαλίτσα. Εντάξει, φαίνεται ψιλογεμάτη, αλλά εννοείται πως χωράει παραπάνω. Έχω να βάλω τα παπούτσια ακόμα και τον εξοπλισμό. Και τα φαγητά.
Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Θα σας έχω εννοείται vlog για το ταξίδι. Και πείτε μου αν θέλετε να κάνω και στα επόμενα μου ταξίδια, τι παίρνω μαζί μου. Εντάξει, αυτή τη φορά θα ταξιδεύω για μία εβδομάδα, οπότε τα πράγματα ήταν λιγότερα. Αλλά θα κάνω και ένα ταξίδι πιο μεγάλο, με την ίδια βαλίτσα. Οπότε θα είναι πιο challenging το να πρέπει να βάλω πολλά περισσότερα πράγματα στην ίδια βαλίτσα. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να δείτε και αυτό το βίντεο, μου το λέτε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Φιλάκια!